Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων της Citizen Web TV. Θέση μάχης απέναντι στο σχέδιο Αθηνά παίρνουν φοιτητές, καθηγητές και διοίκηση του ΑΔΗ Θεσσαλονίκης, εκφράζοντας την αντίθεσή τους στις συγχωνεύσεις και καταργήσεις τμήματων. Πάνω από 2.000 φοιτητές συμμετείχαν στη σημερινή συνέλευση, όπου σε κλίμα έντασης αποφάσισαν να στηρίξουν την απόφαση της διοίκησης για να αναστολή λειτουργία του Ιδρύματος επαόριστον και να βγουν στους δρόμους για να διαμαρτυρηθούν και την προωθούμενη διάλυση του ΤΕΗ. Ο μεγαλομέτοχος του ΠΑΟΚ, Ιβάν Σαββίδης, θα είναι το νέο αφεντικό του Μακεδονία Παλάς για τους επόμενους 12 μήνες, αφού κατέθεσε την υψηλότερη προσφορά για την εκμίσθωση του ξενοδοχείου που αποτελεί έμβλημα για την πόλη. Ο Ρώσος ομογενής προσέφερε μηνιαίο μίσθωμα 95.000 ευρώ. Στη Θεσσαλονίκη θα βρίσκεται την Τετάρτη ο επικεφαλής της Task Force, Horst Reichenbach, για να συναντηθεί με επιχειρηματίες και εκπροσώπους τοπικών φορέων. Ένας 32χρονος που παρίστανε ότι νίκησε σπίτι στο κέντρο της πόλης, έπαιρνε τις προκαταβολές των υποψηφίων νοικιαστών και γινόταν καπνός. Ο 32χρονος εξαπάτησε 11 άτομα, αποσπώντας περισσότερα από 5.000 ευρώ και θα οδηγηθεί στον εισαγγελέα πλημελιωδικών Θεσσαλονίκης. Οι έρευνες συνεχίζονται για τυχόν συμμετοχή του και σε άλλες περιπτώσεις απάτης. Παιδιά ελληνικής καταγωγής παρουσιάστηκαν για πρώτη φορά το 2012 στους δρόμους της πόλης να εργάζονται, σύμφωνα με στοιχεία της Κοινωνικής Οργάνωσης Υποστήριξης Νέων, ΆΡΣΙΣ. Βάσει στοιχείων, το 2011 καταγράφηκαν 320 παιδιά, ενώ το 2012 ο αριθμός ξεπέρασε τα 400, τα οποία στην πλειοψηφία τους προέρχονται από τη Βουλγαρία. Η οργάνωση διοργανώνει την Κυριακή 10 Φεβρουαρίου σε ένα εκδηλώσεων με στόχο την ευαισθητοποίηση των πολιτών στο φαινόμενο της παιδικής εργασίας και εκμετάλλευσης. Πολίτες που τάσσονται υπέρ της πεζοδρόμησης της Αγίας Σοφίας διοργάνωσαν σήμερα το απόγευμα εκδήλωση προκειμένου να σταλθεί ένα ισχυρό μήνυμα υπέρ της πεζοδρόμησης. Στην αισθητική αναβάθμιση των περιφράξεων του μετρό προχωράει η Διεύθυνση Μετρό Θεσσαλονίκης σε συνεργασία με τον Σύλλογο Καλλιτεχνών Εικαστικών Τεχνών Βορείου Ελλάδος. 12 μοναδικά πρότυπα έργα σε μουσαμά τοποθετήθηκαν στις μεταλλικές περιφράξεις του εργοταξίου του μετρό, στο σταθμό Δημοκρατίας και στην διακλάδωση Δημοκρατίας. Το επόμενο χρονικό διάστημα θα τοποθετηθούν για άλλα έργα. Άρης και ΠΑΟΚ χάρισαν θέαμα, 4 γκολ και δυνατές μονομαχίες σε ένα ντέρμπι που τα είχε όλα εκτός από νικητή. Το τελικό 2-2 έκλεισε μια βραδιά εξαιρετική, ποδοσφαιρικά και για τους δύο, αλλά βαθμολογικά δεν άφησε κανέναν ικανοποιημένο. Για αύριο, 3η 5 Φεβρουαρίου, περιμένουμε ηλιοφάνεια, με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται από 3 έως 14 βαθμούς Κελσίου και ασθενείς νότιους ανέμους έντασης 2 μποφόρ. Τις απογευματινές και βραδινές ώρες, ο καιρός θα παρουσιάσει το ίδιο σκηνικό με αίθριο καιρό, με τη θερμοκρασία στους 9 βαθμούς Κελσίου και διατήρηση των ανέμων από νότια διεύθυνση και ένταση μέχρι 2 μποφόρ. Αυτό, κυρίες και κύριοι, ήταν το σύντομο δελτίο της Citizen Web TV. Σας ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε.